Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρίσκεστε στο web tv του otanews.gr. Συνεχίζουμε τη σειρά εκπομπών που κάνουμε για την περιφέρεια Αττικής. Τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας από τις 13 που υπάρχουν και αυτή που συγκεντρώνει εύλογα τα φώτα της δημοσιότητας. Κοντά μας, για να συζητήσουμε μία σειρά θεμάτων, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής με αρμοδιότητα τις υποδομές, ο κύριος Θανάσης Πονδυλίδης. Κύριε Πονδυλίδη, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα, όχι μόνο με τη στενή έννοια της αρμοδιότητά σας, γενικότερα για την περιφέρεια. Θα ξεκινήσω όμως με μία δύσκολη ερώτηση. Είμα. Η εικόνα που έμεινε στον πολίτη από, αυτά τα... από αυτή την τριετή και πλέον θητεία της παρούσας αρχής ήταν η εικόνα των επεισοδίων στο, με αφορμή τη συζήτηση του θέματος του αστέρα της Βουλιαγμένης. Κατά πόσο αυτό έφθυρε και κατά πόσο αυτό, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών να την όλη προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια. Νομίζω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή. Ε, ε, γίνανε λάθος χειρισμοί πάνω στη συζήτηση, σε διαδικαστικά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι κάτι, ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να μαυρώσει την δουλειά που έχει γίνει και από την παράταξη του Γιάννη του που διοικεί την περιφέρεια σήμερα, αλλά και από τις άλλες παρατάξεις οι οποίες από τη θέση της αντιπολίτευσης έχουν προσφέρει το έργο τους και αυτές. Νομίζω ότι αδικούμε την όλη συζήτηση και την, τη διαδικασία που ο Καλλικράτης εφάρμοσε, εάν μπούμε σε, σε μια λεπτομέρεια τέτοιου είδους στα 3,5 χρόνια. Απλώς σε εποχές που λόγω κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων υπάρχει από κάτω ας το πω έφλεκτο υλικό. Δεν πρέπει και οι αιρετοί να είναι πιο σόφρονες, να μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο όχι κατά ανάγκη της συμφωνίας, αλλά διαλόγου, ενός επίπεδου διαλόγου στοιχειώδους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ νομίζω όμως ότι ο διάλογος αυτός λειτουργήσε απόλυτα στην περιφέρεια. Είναι ένα από τα μηνύματα που εμεί, ιδίω το προβάλλουμε συνεχώ, δηλαδή ότι ο διάλογο είναι η πεμπτουσία τη δημοκρατία. Σα επαναλαμβάνω, ήταν μια ατυχή στιγμή, την οποία ίσως κάποιοι μέσα από τις παρατάξεις δεν καταλάβανε την πραγματική συζήτηση και α πούμε, όπω λέμε λαϊκά, η μπάλα ρίχτηκε σε άλλη κερκίδα και προσπαθήσανε να, να, να αλλάξουν την κατεύθυνση της συζήτησης. Η συζήτηση δεν ήταν εάν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των, ε, ε, των ιδιωτικοποιήσεων ή το, το, το πούλημα τη της δημόσιας περιουσίας. Η συζήτηση ήταν πάνω στην, σε μια μελέτη, στρατηγική μελέτη περιβαντολογικών όρων. Ένα τελείω διαδικαστικό θέμα. Υπήρξε αυτή η έντονη αντιπαράθεση. Είχαν επισέλθει και στοιχεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν ξένα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι είναι παρελθόν και από όλε τι παρατάξει υπάρχει αυτή, η άποψη. Λοιπόν, να έρθουμε σε κάτι άλλο. Όταν λέμε αντιπεριφερειάρχη με αρμοδιότητα τα θέματα υποδομών. Για να καταλάβει ο επισκέπτης τώρα του ΟΤΑ Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, εκτός από τους αντιπεριφερειάρχες, οι χωρικοί που λέμε αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι στις περιοχές αρμοδιοτήτων τους, υπάρχουν βάσει το Γκαλικράτη, ορίζονται και μέχρι τρεις θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μεταβάζονται από τις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη. Ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών κυρίως ασχολείται με τα οδικά έργα, και με τις αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια Αττικής στο δικό δίκτυό της και με τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα προστασίας ας πούμε, της φύσης και του περιβάλλοντος. Άρα σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα του βεβαίως, πολίτη. Βεβαίως, γιατί για να σας κάνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι οι αρμοδιότητες αυτές που έχουμε Μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο των κεντρικών αξώνων της Αττικής, των οδικών αξώνων, που είναι, εκτείνεται πάνω από 1500 χιλιόμετρα, και πάνω σε αυτό το οδικό δίκτυο υπάρχουν σειρά από υποδομές, όπως είναι αντιπλημμυρικά έργα, η άσφαλτος, οι διαγραμμίσεις, τα στιθέ ασφαλείας, η σήμανση, η φωτεινή σηματοδότηση, τα γνωστά φανάρια και πολλές άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες πρέπει κάποιες υπηρεσίες καθημερινά να τις συντηρούν ή να εκτελούν νέα έργα σε αυτές. Με αφορμή το γεγονός ότι αναφερθήκατε στους δρόμους, θέλω να ρωτήσω, είχε ξεσπάσει μία διαμάχη μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Περιφέρειας. Ε, το Υπουργείο, εάν θυμάμαι καλά, ήθελε να σας μεταβιβάσει την αρμοδιότητα των δρόμων. Εσείς ανταπαντούσατε ότι πρέπει να έχουμε πόρους για να δεχθούμε αυτή τη μεταβίβαση. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, οι αρμοδιότητες αυτές που μεταβιβαστήκαν στην Περιφέρεια Αττικής από το Υπουργείο Υποδομών, κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών αλλά και από άλλα Υπουργεία, αφορούν όπω σας είπα αυτό το τεράστιο οδικό δίκτυο με πολλά που είχε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί μιλάμε ότι υπήρχαν ε, κομμάτια του οδικού δικτύου που είχαν να συντηρηθούν πάνω από τέσσερα και πέντε χρόνια. Γιατί η έλλειψη πιστώσεων και στην κεντρική διοίκηση υπήρχε. Ο, το Σύνταγμα ορίζει ότι κάθε μεταφορά αρμοδιότητας στους ΟΤΑ, ε, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδίκησης, και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, ε, επιτάσσει το Σύνταγμα και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων όταν λοιπόν φτιάχτηκαν οι, οι ανάλογοι νόμοι, κυρίω το 4018 που μεταφέρει ε, τι διαδικασίε και το δίκτυο αυτό, ε, δεν προβλέφτηκε να μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι. Και μιλάμε για πόρου που κατ' ελάχιστο, με βάση ε, του προπολογισμού και τι εκτιμ, εκτιμήσει μα για να υπάρχει ένα ανεκτό επίπεδο συντήρηση και άρα και ανταπόδοση στου πολίτε ε, μια ικανοποιητική ε, στάθμη. Ε, δρόμων και συντήρησης αυτών, είναι περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα χρήματα δεν είχαν μεταβιβαστεί, ούτε έχουν μεταβιβαστεί γιατί το δημόσιο λογιστικό προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να προβλέπονται για τετραετία. Και το ίδιο το μνημόνιο προβλέπει αυτή τη διαδικασία. Συνοπτικά ένας πολίτης όταν βλέπει μία λακκούβα, πού πρέπει να απευθυνθεί τελικά στο Υπουργείο, σε εσά. Σας... Κοιτάξτε, οι υπηρεσίε και το προσωπικό του έχουν μεταφερθεί. Και μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια, έτσι έλεγε ο νόμος. Όμω εμεί δεν παραλαμβάνουμε τον εξοπλισμό. Και ο κύριο Περιφυριάρχη, ο κύριο Γιάννη Γουρό, το έχει επαναλάβει πολλέ φορέ. Δεν θα παραλάβουμε τον εξοπλισμό αυτόνα και δεν θα παραλάβουμε του δρόμου και την αρμοδιότητα, εάν δεν μεταφερθούν οι πιστώσει όπω αρμόζουν. Διάβαζα τον απολογισμό δράσεων που εκδώσατε για το 2013. Είδα κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, ε, επισκευή 1.447 χιλιόμετρων οδικού δικτύου, νησίδων 320 χιλιόμετρα κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν λέμε ότι επισκευάζουμε 1.400 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, αυτή είναι πλήρης ανακατασκευή, μερική, ε, μια ζημία που μπορεί να προήλθε από ένα φυσικό φαινόμενο, κάτι άλλο. Στους δρόμους της περιφέρειας Αττικής κυκλοφορούν πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα ημερησίω. Άρα καταλαβαίνετε τι φόρτο κυκλοφορίας έχουν αυτοί οι δρόμοι. Τα οχήματα αυτά και οι πολίτες δημιουργούν με το πέρας του χρόνου δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή η άσφαλτος έχει μια φθορά, τα στιθέ ασφαλεία λόγω ατυχημάτων καταστρέφονται, το ίδιο και ο ηλεκτροφωτισμός, το ίδιο και λόγω καιρικών φαινομένων, το ίδιο και οι φωτεινοί σηματοδότες. Οπότε υπάρχει μια τακτική συντήρηση και υπάρχει και μια συντήρηση η οποία γίνεται με, με επιβλέψεις του προσωπικού στους δρόμους ώστε άμεσα τμήματα των δρόμων να, να επιδιορθώνονται. Αυτή όλη η διαδικασία, οι έμεσες και οι άμεσες βλάβες, πρέπει καθημερινά να υπάρχει μια, ένας μηχανισμός ο οποίος να το ελέγχει, είναι άνθρωποι Υπηρεσιακοί παράγοντε που ελέγχουν το δίκτυο. Υπάρχει ένα μηχανισμό ε, για, για τη διαδικασία, τη διαγωνιστική, για να μπορεί να μπει ένα ανάδοχο να κάνει επισκευέ στο δίκτυο. Και γενικώ ε, υπάρχει μια τεράστια θεματολογία η οποία είναι. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια του πολιτή και, και για τους πεζούς και για τα οχήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργηθούν ε, τροχαία ατυχήματα ή και δυστυχήματα, στα οποία τουλάχιστον δεν θα πρέπει να προέρχονται από αστάθειες του όλου συστήματος αυτού που σας περιέγραψα. Λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το θέμα δεν είναι μόνο τι επισκευάζουμε και σε ποιο χρόνο το επισκευάζουμε, αλλά και πόσο το επισκευάζουμε. Και πόσο θα κοστίσει αυτό. Φυσικά και πόσο θα κοστίσει. Εμείς κοιτάξτε, στην περιφέρεια Αττικής κοιτάξαμε όλο αυτό το κόστος με πολλούς τρόπους και με πολλούς μηχανισμούς που η νομοθεσία προβλέπει να το μειώσουμε. Και καταφέραμε να το μειώσουμε πάρα πολύ. Μπορείτε Μη... να μας δώσετε μία τάξη μεγέθους, ένα ποσοστό σε σχέση με παρελθόντα έτη ή αυτό Κοιτάξτε, δεν... Είναι. δεν μπορώ να ξέρω τα ποσά που το Υπουργείο δαπανούσε ε, για τη συντήρηση αυτή και δεν θέλω να πω και σε μία τέτοια συζήτηση αντιπαράθεσης γιατί... Ε, Όλοι το λέμε και είναι και πολιτική μα άποψη ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα υπερβάλαμε. Εγώ νομίζω ότι η... ήταν σωστή η λογική να μεταφερθούν κάποιε αρμοδιότητε στην περιφέρεια, γιατί η αιρετή. Ε, δεν έχει σχέση ότι υπάρχει η δίκηση αυτή ή ποια δίκηση υπήρχε πριν. Οι αιρετοί γενικότερα, επειδή ελέγχονται άμεσα από τους πολίτες, είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο τι θα, τι θα αναλάβουν και πώς θα το εκτελέσουν. Παρεπιπτόντως, τη σχέση κεντρικής εξουσίας αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως βαθμού, πώς τη βλέπετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ένα χρόνιο πρόβλημα. Το διαχρονικό πρόβλημα. Ε, αυτό που εμείς έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια, μια απόσταση. Υπάρχει μια απόσταση και η απόσταση αυτή ε, έγκυται στο εξή γεγονός. Όπω σα το ανέλησα προηγουμένω. Ο πολίτη με του αιρετού του πρώτου και του δεύτερου βαθμού έχει την άμεση καθημερινότητά του. Πρέπει ο αιρετό να του λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι μια συζήτηση πολιτικού περιεχομένου, η οποία πολλέ φορέ δεν καταλήγει. Χάλασε η λακκούβα, πρέπει να διορθωθεί. Χάλασε το φανάρι, πρέπει να διορθωθεί. Χάλασε η παιδική χαρά, πρέπει να τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, να, να, να παίζουν στην παιδική χαρά. Χάλασε το κάποιο, ας πούμε, σε μια αρμοδιότητα του Δήμου, χάλασε μια λειτουργία σε μια σχολική μονάδα, θα πρέπει ο Δήμος να πάει να την επιδιορθώσει. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να εμπέζονται οι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη απόσταση, δηλαδή μεταξύ... Ποιο είναι κλεισμένο σε ένα γραφείο και ασκεί πολιτική και ποιο είναι στον δρόμο καθημερινά και λύνει προβλήματα. Μήπω όμω κι εσεί, ενώ όχι προσωπικά εσεί, οι αιρετοί τη τοπική αυτοδιοίκηση, έχετε καλλιεργήσει αυτή τη δυσπιστία ή τη δυσφορία ή την απογοήτευση του κόσμου, με την έννοια ότι πολλέ φορέ χρησιμοποιείται με αλφαγιότα ω όχημα η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για να μεταπηδήσει κάποιο στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε ω παρένθεση είτε ως να καλυφθεί μια αποτυχία. Εγώ δεν είμαι σε αυτήν την, δεν το είπα την κατηγορία. Προσωπικά. Καταλάβατε ούτε, ούτε οι, οι, συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι ιδίω οι παλιότεροι από μένα και ιδίω ο Περιφερειάρχης, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την, σε αυτή την ιστορία, μέσα και νομίζω ότι υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα σε όλου του χώρου. Υπάρχουν πρώην συνάδελφοι οι οποίοι μεταπηδήσανε στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα θέματα τη αυτοδιοίκηση και έχουν βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι επίση οι οποίοι μεταπηδήσανε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ξεχάσανε από πώ προήλθαν. Είναι όμως... <laughs> Είναι ευλογική <laughs> απέτηση του ψηφοφόρου ότι όταν διεκδικεί κάποιο την ψήφο του για την περιφέρεια ή για το Δήμο, να έχει την απέτηση ανεξαρτήτως τελική έκβαση, είτε εκλεγεί ο συνδυασμό του πρώτο, είτε τελευταίο, να μείνει σε αυτό το μετερίζει. Από τη στιγμή που διεκδικεί και λέει θα δράσω για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το λέμε πάντα. Κοιτάξτε να δείτε, η λειτουργία των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι ένα τελείω διαφορετικό θεσμό από ότι είναι η Βουλή. Η, η αντιπολίτευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο και στα δημοτικά συμβούλια. Είναι Ρόλο δο... και συνεργασία ή μόνο Και, και συνεργασία, αλλά και επικοδομητικό θα έλεγα εγώ. Και θα σας υπενθυμίσω ότι στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν πολλά συλλογικά όργανα όπως είναι οι οικονομικές επιτροπές, όπως είναι οι επιτροπές περιβάλλοντος που έχουν ρόλο και λόγο όλες οι παρατάξεις και πολλέ, μπορώ να σα πω, η πλειοψηφία των αποφάσεων, απλά κάποιο δεν τα παρακολουθεί, δεν έχει το χρόνο ο πολίτη να τα παρακολουθήσει όλα. Η πλειοψηφία των αποφάσεων είναι ομόφωνε. Αυτό δεν το, δεν το ξέρει καλά ο πολίτη. Στα σημαντικά θέματα και στα θέματα τη καθημερινότητα και των λειτουργικών υπάρχουν χιλιάδε ομόφωνε αποφάσει καθημερινά. Τώρα, για να επανέλθω στο αρχικό σα ερώτημα. Βεβαίω και στην αυτοδίκηση θα υπάρξουν άνθρωποι, θα υπάρξουν και κακά παραδείγματα, θα υπάρξουν και ανθρώπινα λάθη. Αυτό δεν το, δεν το αντιλέγει κανείς. Όμως εγώ σας λέω ότι οι άνθρωποι που είναι ταγμένοι στο θεσμό, νομίζω είναι καθημερινά κοντά στον πολίτη, σέβονται τον πολίτη και εγώ από την εμπειρία μου, στο σύνολο τη Περιφερειάς Αττική, η οποία έχει 66 Δήμου και γνωρίζοντα του Δημάρχου έναν έναν, και του Δημοτικού Συμβούλου και του Αντιδημάρχου και του αντιπεριφερειάρχες και του Περιφερειακού Συμβούλου, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο στη χώρα μα. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Κύριε Σποντιλίδη, θέλω να έρθω τώρα σε δύο θέματα τη επικαιρότητα, που δεν είναι άμεσα συνδεόμενα με τι δικέ σα αρμοδιότητε, αλλά συζητώνται πάρα πολύ και ευρέω και θα το έχετε διαπιστώσει και από τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού και οικονομικού τύπου. Το πρώτο είναι το ελληνικό. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία κορυφώνεται είναι χρόνια η, η συζήτηση εάν τελικά πάμε σε μια βεβιασμένη εκποίηση έναντι πινακίου φακής ή όχι τελικά πώς νοηματοδοτούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση και κυβέρνηση τον όρο αξιοποίηση ενός μέρους και τελικά εάν η οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου δικαιούνται να έχουν ένα μητροπολιτικό πάρκο κάπου και να αξιοποιηθεί παράλληλα το παραλιακό μέτωπο που συγκαταλέγεται στα καλύτερα της Ευρώπης. Είναι πάγια θέση μας και χρόνια θέση ότι για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως το ελληνικό που αναφέρετε, θα πρέπει να εισακουστούν οι, οι τοπικές κοινωνίες και να εισακουστούν οι πολίτες και αυτό που εκφράζουν οι πολίτε. Αυτό έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Συγγνώμη που σα διακόπτω, όμω ξέρετε ότι η αρχή του κύριου Σγούρου, η δική σα διοίκηση, έχει δεχθεί βέλη. Έχει δεχθεί επικρίσεις... Ναι, ότι... αλλά θα, θα δεχτείτε κι εσείς ότι δυστυχώς η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του θέματος αυτή τη στιγμή, ενώ το θέσαμε πολλές φορές, κινήσαμε την πολιτική συζήτηση εμεί για να, για να συμμετέσχουμε και να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια βέλτιστη λύση. Νομίζω ότι στη γενικότερη λογική του μεγάλου προβλήματος ας πούμε, που παρουσιάζει η χώρα του δημοσιονομικού σήμερα, ε, αποφασιστήκαν κάποια πράγματα τα οποία η, η αντιπρόσωποι της ε, περιφέρειας και των, ακόμα και των Δήμων δεν συμμετείχαν. Δηλαδή έχουν πάρθει αποφάσεις στις οποίες ερήμην ε, 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 μέρη, αλλά έχουμε θέση πολλές φορές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της απόψης μας, και στη συζήτηση του ρυθμιστικού σχεδίου τη Αθήνα, τη τροποποίησή του και σε συζητήσει που έχουν επαναληφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε θέσει τι απόψει μα, έχουμε ζητήσει να είμαστε μέρο του διαλόγου. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμή. Επειδή είναι πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο πρόβλημα. Βλέπετε να έχουμε κάποια κατάληξη σε άμεσο χρονικό ορίζοντα. Γιατί πολλοί προβλέπουν ότι θα πάμε σε μία χρόνια διελκυνστίδα, ή μεν θα λένε το ένα, οι δεν θα προσφεύγουν. Και τελικά, θα μείνει γιατί να μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι μία, ένα ζήτημα που εκκρεμεί από τη μεταφορά του αεροδρομίου από το ελληνικό στα Σπάτα. Πώ βλέπετε να εξελίσσεται αυτό, Όπω το επισημάνετε κι εσεί, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Το παρακολουθούμε στενά. Για την ώρα δεν έχουμε ε, λόγο ε, στα τεκτενόμενα. Έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, μια. Διαγωνιστική διαδικασία, έχουν κατατεθεί προσφορέ. Τώρα, εάν θα παραμείνουν αυτέ οι προσφορέ, αν οι προσφορέ θα είναι καλέ, εάν θα είναι κακέ προ το συμφέρον του δημοσίου ή όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα το απαντήσω, γιατί δεν είμαι σε γνώση να ξέρω τι λεπτομέρειε εκτό από τι δημοσιογραφικέ πληροφορίε και από αυτά που κατά καιρού εμφανίζονται. Το σίγουρο είναι ότι όταν έγινε ο νόμο για την αλλαγή των όρων δόμηση στο γενικότερο χώρο του. Ε, του ελληνικού, ε, του, του, πρώην του, αεροδρομίου, αεροδρομίου. υπήρχαν και προτάσεις και από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου και από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω δεν εισακουστήκαν στο βαθμό που θα έπρεπε. Γενικότερα και με αφορμή το, τη συζήτηση περί ελληνικού, ξέρετε πολλές φορές ο πολίτη αναρωτιέται τελικά γιατί ενώ έχουμε ένα τόσο καταπληκτικό παραλιακό μέτωπο, δεν μπορούμε κάτι να βρούμε λύσεις που να συνδυάσουμε και την περιβαλλοντική πλευρά του ζητήματο, χρειάζονται πνεύμονε πρασίνου, και να το αξιοποιήσουμε, όχι με την κακή έννοια του όρου εμπορικά να το τσιμεντοποιήσουμε. Δηλαδή, τι γίνεται, Βλέπουμε στο γραφειοκρατικό κεόραμα, Βλέπουμε στην αναποφασιστικότητα, στο γεγονό ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν βασικοί φορεί μεταξύ του. Η παλιά θέση δικιά μα, και αυτό θέλω να το κάνω γνωστό, είναι ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα και τις όποιες επενδύσεις όπως αυτές παρουσιάζονται, αν έχουν μια, μια καλή μαγιά που λέμε και αν έχει οργανωθεί το πώς θα πρέπει να γίνει μια σωστή επένδυση. Από την και... άλλη βέβαια δεν μπορεί να συμμετοποιηθούν και τα πάντα. Μπορώ να σας πω ότι και στην Περιφερειατική καθημερινά υπάρχουν συμβάσεις και υπάρχουν ανάδοχοι που κερδίζουν διαγωνισμού, άρα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ να το πούμε ενό κρατικού φορέα ή ενό αυτοδιοικητικού οργάνου, ενό δημόσιου οργάνου, με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν πρέπει να, να δαιμονοποιούμε ε, τον επιχειρηματικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά ε, υπάρχουν κάποια σχέδια στην, ε, στο παραλιακό μέτωπο τη Αντική, τα οποία έχουν προχωρήσει. Ένα από αυτά στη λογική της σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Ένα από αυτά είναι στο, στο φαληρικό όρμο και το μεγάλο έργο αυτό που γίνεται σε έναν χώρο του ε, Δήμου Καλυθέας, στο οποίο φτιάχνεται η λυρική σκηνή και φτιά, φτιάχνεται ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, στον οποίο θα το χαρεί ε, όλη οι Αττική πιστεύω. Πότε θα αποπερατωθεί... Ε, νομίζω ε, δεν είμαστε εμείς που έχουμε τα χρονοδιαγράμματα και τα λοιπά γιατί είναι μια ιδιωτική επένδυση εκεί του Ιδρύματος ε, ε, Νιάρχου αλλά νομίζω ότι στην επόμενη, στην επόμενη διετία θα πρέπει να έχει αποπερατωθεί. Από ό,τι βλέπω προχωράει πολύ γρήγορα το έργο αυτό. Το δεύτερο από τα θέματα που ήθελα να συζητήσουμε και είναι πάρα πολύ στην επικαιρότητα, επανέρχεται, ξεθυμένη κάπως, ξανά επανέρχεται... Είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που πέραν του οικονομικού σκέλους που υπάρχει, υπάρχει και μία ένταση, υπάρχει από κάτω υποβόσκη, ε, πάρα πολύ ένταση και είναι λογικό και δικαιολογημένο. Υπάρχουν κάτοικοι περιοχών που έχουν πληγεί πάρα πολύ από αυτό το πρόβλημα. Κοιτάτε, Εσείς πώς βλέπετε να, η... να εξελίσσετε. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σύνθετο ζήτημα. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στον ΕΣΝΑ, δηλαδή στο φορέα ο οποίος έχει τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τον Περιφερειάρχη ο οποίος είναι ο Πρόεδρος. ο νόμος έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μην υπάρχει η πλειοψηφία από τη μεριά να είναι ένας διαχειριστικός φορέας που συνενώνει όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδίκησης, συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ δεν έχει την πλειοψηφία η Περιφέρεια Αττικής, απλά έχει το τον πρόεδρο που είναι και ο Περιφερειάρχης, αναλάβαμε ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει. 30 χρόνια είναι προβληματικό. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για να μειωθούν τα, τα, τα κόστη και να μειωθούν και τα, οι οφειλές που είχε ο Έσνα και το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να, μην, να μπει μια σειρά στο χιτάφυλλης, αλλά το κύριο απ' όλα είναι να ξεκινήσει η διαδικασία, η νομοθετική, η οποία έχει ψεφιστεί από το 2003 και έχει επικαιροποιηθεί το 2006 από τη Βουλή των Ελλήνων, που είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχεδιασμός που πολλοί μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά σε κάποια σημεία μπορεί να διαφωνώ. Όμως είναι αυτός ο νόμος που έχουμε σήμερα. Και δεν είναι στην αρμοδιότητα ούτε τη περιφέρεια ούτε των Δήμων να τροποποιήσει νόμου. Δεν νομοθετεί η αυτοδιοίκηση. Νομοθετεί η Βουλή και η κεντρική διοίκηση. Μπορεί όμω να πιέσει. Μπορεί να πιέσει. Έχει πολιτικά. τα μέσα και τη φωνή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Υπάρχουν λοιπόν τοπικέ κοινωνίε οι οποίε σε ιδιαίτερε λεπτομέρειε διαφωνούν με τον περιφερειακό σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα. Εμεί όμω πιέσαμε ώστε, επειδή το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι τεράστιο σε κάποια στιγμή ο Χιτάφιλής δεν θα αντέξει πλέον. Έχουν τελειώσει, έχουν τελειώσει οι προθεσμίες και ο, ο, ο όγκος που θα μπορεί να αποδεχτεί. Επειδή αυτό το ακούμε χρόνια, ότι δίνεται μια μικρή παράταση ζωής, δίνεται μια μικρή παράταση Κοιτάξτε, υπάρχει και το ένα θέμα που μείωσης των απορριμμάτων, του όγκου των απορριμμάτων τα τελευταία, έτη λόγω της κρίσης, και είναι και αυτό και ένα ένα από τα πολλά σημάδια της κρίσης είναι και αυτό, ένα από τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η κατασκευή και η διαχείριση ας πούμε, μέσω των τεσσάρων εργοστασίων έτσι όπως έχει προβλεφθεί. Εμείς έχουμε προχωρήσει στις διαγωνιστικές διαδικασίες αυτές. Δεν είμαι στο διοικητικό του Συμβούλιο του ΕΣΝΑ να σας πω τις περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι στην αρμοδιότητα αυτήνα, αλλά έχουμε προχωρήσει σημαντικά ένα θέμα το οποίο είχε τελματώσει για πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι παρά τι ε, αντίξωε φωνέ θα υπάρχει θετική ανταπόκριση από του πολίτε γιατί αυτά τα τεράστια και τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται με ευχολόγια και δεν λύνονται μόνο από και η περιφέρεια και, και η κυβέρνηση να αφουγκράζεται και του πολίτε. Κάποια στιγμή όμω κάποιο πρέπει να βρει τη λύση. Και ενώ ε, τόσα χρόνια δεν είχαμε, οι, οι πρώην δεν είχαν την αρμοδιότητα αυτή, με τον Καλλικράτη του ήρθε και βλέπετε ότι μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα δρομολογηθήκαν λύσει από την περιφερειατική Ενώ τόσο καιρό καθόντουσαν. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας Θα το έχετε να... ακούσει κι εσείς, δέχεστε πειρά, ενώ η, η διοίκηση γουρού, για το γεγονός αυτό του πλεονάσματο. Ε, υπό την έννοια ότι βγαίνει ο κύριος Γουρός κατά καιρού, λέει έχουμε άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ πλεόνασμα. Είναι μια απόδειξη... 325 σήμερα yeah. με τις Είναι μια απόδειξη της χρηστή μας διαχείρισης. Υπάρχουν άλλες πλευρές και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που λένε κύριε Σγουρέ δεν είναι θέμα χρηστή διαχείρισης. Είναι και ζήτημα ότι επιβάλλει κάποια πράγματα η Τρόικα και πρέπει να κατακρατηθούν κάποιοι πόροι. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Γουρός έχει συναφές αυτού, ως αποτέλεσμα αυτού, απόρρια. Ο κύριο Γουρό λέει: Από αυτά τα 300 τόσα, 325 που αναφέρετε εσεί, θα δώσω σε κάποια σωματεία για να ανεγείρουν γήπεδα εγκαταστάσει στη φυσική του έδρα. Και εκεί λοιπόν έρχεται το ερώτημα πάλι που Αυτή είναι μια συζήτηση από, προσα... από προσανατολιστική. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα 325 εκατομμύρια ε, μετά από τη συνένωση των τεσσάρων μεγάλων νομαρχιών Αθηνών ε, πειραιά. Ανατολική Αττικής και Δυτικής Αττικής, έγινε για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής. Ε, η Περιφέρεια, η Νομαρχία Αθηνών που είχε ε, ως δίκηση την παράταξη τη δικιά μας και τον κύριο Σγουρό, είχε καταφέρει και είχε από τότε ένα πάρα πολύ καλό απόθεμα. Με χρηστή διαχείριση και προσέχοντας ποια έργα θα εκτελέσουμε και ποια όχι, καταφέραμε και έχουμε αυτό το απόθεμα και έχουμε την άνεση να μπορούμε να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και να μπορούμε να επιλέγουμε τις δράσεις που θεωρούμε πιο σωστές στην συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, αλλά ξέρετε... Αυτό το απόθεμα ναι. δεν είναι για να το πετάξουμε στα σκουπίδια, που λέει ο λόγος. Ούτε είναι να, κάνουμε, να μπούμε στις παλιές λογικές, να αρχίσουμε να κάνουμε ε, γιορτές και πανηγύρια, επιτρέψτε μου την... την ε, την έκφραση αυτή να, για να έχουμε ικανοποιημένε κάποιε διαθέσει και κάποιε. Αυτό